Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Με αφορμή αυτή την πρώτη ομιλία μου στην Ολομέλεια για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, θέλω πριν ξεκινήσω να ευχαριστήσω από καρδιάς, από αυτό εδώ το βήμα, τους συμπολίτες μου από τη Λευκάδα, το Μεγανήσι, τον Κάλαμο και τον Καστό, που για τέταρτη συνεχόμενη φορά με τίμησαν με την ψήφο τους και μου εμπιστεύτηκαν τη φωνή της Λευκάδας στο Κοινοβούλιο. Θα τιμήσω την εμπιστοσύνη τους και θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για το καλό της ιδιαίτερης πατρίδας μου, αλλά και της χώρας μου. Και βεβαίως, εύχομαι καλή αρχή σε όλους τους συναδέλφους, παλαιούς και νέους, και εύχομαι να έχουμε μια παραγωγική και δημιουργική θητεία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρώτη συζήτηση νομοσχεδίου στη νέα Ολομέλεια της Βουλής διεξάγεται στη σκιά των καταστροφικών πυρκαγιών. Είναι επιτυχία ότι οι ανθρώπινες ζωές έχουν προστατευτεί απόλυτα, δεν παραβλέπουμε όμως ότι χάθηκαν περιουσίες και πολύτιμοι φυσικοί πόροι. Αυτές τις δύσκολες ώρες η σκέψη μας είναι με τους ανθρώπους που δοκιμάζονται, αλλά και με τους πυροσβέστες, τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς, τους εθελοντές και όλους τους πολίτες που παλεύουν με τις φλόγες. Τους ευχαριστούμε και τους ευχόμαστε να είναι όλοι ασφαλείς και να πάρει τέλος αυτή η διαδικασία, η δοκιμασία. Τέλος, μία στη σπουδαία Ελληνίδα, τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη, που έφυγε από κοντά μας, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο έργο και προσφορά ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους της. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Βουλή που αναδείχθηκε από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου του 2023 δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερο ξεκίνημα. Το πρώτο νομοσχέδιο που συζητάμε έχει ισχυρούς συμβολισμούς και για το έθνος, διότι αγκαλιάζει και αφορά ολόκληρο τον ελληνισμό, και για τη δημοκρατία, διότι συμπεριλαμβάνει επιτέλους όλους τους Έλληνες πολίτες στην εκλογική διαδικασία. Από το 1975 η Βουλή επανειλημμένα προσπάθησε να ρυθμίσει αυτό το μείζον ζήτημα εθνικής σημασίας, ισότητας και ισοπολιτείας, το θέμα της ψήφου για τον απαντοχού ελληνισμό. Πολλές κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση, με υπουργούς τον Τάκη Θεοδωρικάκο και με τον Μάκη Βορύδη, δοκίμασαν επανειλημμένα να κάνουν την τομή, ωστόσο μονίμως υπήρχαν εμπόδια. Κάποια ήταν πρακτικά, άλλα ήταν νομοθετικά, δυστυχώς όμως συχνά τα εμπόδια είχαν μια ξεκάθαρη πολιτική χρειά, διότι αφορούσαν μικροκομματικές σκοπιμότητες. Κάποιες πολιτικές δυνάμεις θεώρησαν ότι δεν κερδίζουν τίποτα από την ψήφο της Ομογένειας, εκτιμώντας ότι αυτή στηρίζει στην πλειοψηφία της τη Νέα Δημοκρατία. Άλλοτε επικαλέστηκαν αλλίωση του εκλογικού σώματος και του εκλογικού αποτελέσματος, κατηγορία που δεν ευσταθεί, αφού η δυνατότητα ψήφου απονέμεται σε ανθρώπους που έχουν ήδη εκλογικά δικαιώματα. Άλλοτε ισχυρίστηκαν ότι οι Έλληνες του εξωτερικού δεν ζουν εδώ και άρα δεν μπορούν να έχουν λόγο για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια θεώρηση αυθαίρετη και προσβλητική για τα εκατομμύρια των συμπολιτών μας που αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω την πατρίδα, συνήθως σε περιόδους δεινών οικονομικών συνθήκων. Και πρόκειται για μια θεώρηση που δεν τιμά όσους την ασπάζονται. Η δημοκρατία παραβιάζεται στην Ελλάδα όταν οι πολίτες της που ζουν στο εξωτερικό δεν μπορούν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές. Τη στιγμή μάλιστα που εξαιτίας της κρίσης υπάρχει ένα νέο μεταναστευτικό κύμα κυρίως νέων ανθρώπων. Το ελληνικό κράτος ουσιαστικά εμποδίζει όλους αυτούς να ασκήσουν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα, καθώς το κόστος μετακίνησης είναι απογορευτικό. Τελικά θα ψηφίζουν μόνο οι πλούσιοι? Γιατί η ελληνική κυβέρνηση κοφεύει στις εκκλήσεις των ελληνικών κοινοτήτων και δεν δίνει τη δυνατότητα στους απόδημους Έλληνες να ψηφίσουν από τις χώρες διαμονής τους? Τα λόγια αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, ανήκουν από το 2014 σε έναν εμβληματικό πρόσωπο της αριστεράς, τον Μανώλη Γλέζο, και αποτελούν την καλύτερη απάντηση απέναντι στα φοβικά σύνδρομα όσων ακόμα σήμερα αντιδρούν στην παροχή δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ασκήσουν το δημοκρατικό τους δικαίωμα. Και θα το καταθέσω μετά στα πρακτικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ομογενείς μας κουβαλούν πάντα μέσα τους την πατρίδα. Ένα κομμάτι τους έχει μείνει για πάντα εδώ, μεταφορικά και κυριολεκτικά,
αφού πολλοί έχουν οικογένειες στην Ελλάδα. Άλλοι έχουν περιουσίες, κτήματα ή τα πατρικά τους σπίτια για τα οποία πληρώνουν φόρους. Συχνά μιλώ το καλοκαίρι με πολλούς Λευκαδίτες που βρέθηκαν στην Τζενιτιά και ξέρω πόσο νοσταλγούν το νησί τους. Πολλοί μάλιστα που έχουν την οικονομική δυνατότητα δεν ξεχνούν να κάνουν κάποια μικρότερη ή μεγαλύτερη ευεργεσία για τη Λευκάδα και τους συντοπίτες τους. Και βέβαια αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο νησί μου. Συχνά οι μεγάλοι ευεργέτες της Ελλάδας ήταν άνθρωποι της ελληνικής αιμογένειας. Οι Έλληνες της Διασποράς λοιπόν και ενδιαφέρονται και επαφή έχουν και άποψη για όσα συμβαίνουν στην πατρίδα. Εκατοντάδες χιλιάδες από αυτούς που είναι Έλληνες πολίτες στερήθηκαν το συνταγματικό τους δικαίωμα της ψήφου μέχρι σήμερα. Διότι σήμερα, όπως φάνηκε από τις συνεδριάσεις της Αρμόδιας Επιτροπής, αυτή η αντιδημοκρατική πρακτική που δεν τιμά το πολίτευμά μας θα πάρει τέλος. Φαίνεται ότι αυτή τη φορά η Βουλή θα αδράξει την ιστορική ευκαιρία και θα εγκρίνει την καθολική δυνατότητα άσκησης του ύψιστου συνταγματικού δημοκρατικού δικαιώματος κάθε Έλληνα να ψηφίζει. Το νομοσχέδιο έρει όλα τα εμπόδια ώστε να μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό του δικαίωμα όχι μόνο οι απόδημοι Έλληνες με δικαίωμα ψήφου, αλλά και όσοι τυχαίνει να βρίσκονται στο εξωτερικό κατά την ημέρα των εκλογών. Πλέον, κάθε Έλληνας του εξωτερικού θα μπορεί να ψηφίζει στον τόπο διαμονής του με την προϋπόθεση, πρώτον, ότι είναι ήδη εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο και δεύτερον, ότι θα εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών για τους εκλογείς εξωτερικού. Ελπίζω λοιπόν ότι τα κόμματα που έχουν εκφραστεί υπέρ της ρύθμισης θα την ψηφίσουν και αν συμβεί αυτό, αυτή εδώ η Βουλή θα έχει ήδη γράψει ιστορία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο απόδημος ελληνισμός είναι μεγάλη δύναμη για το έθνος μας. Εκατομμύρια φορείς του ελληνικού πολιτισμού υπάρχουν διάσπαρτοι στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Έχουν διακριθεί, έχουν προκόψει, έχουν ενταχθεί στις κοινότητές τους ως χρήσιμα και δημιουργικά μέλη της κοινωνίας μας. Και όπου κι αν ζουν, διατηρούν ζωντανές τις μνήμες, τα έθιμα και τις παραδόσεις, την ιστορία και τη γλώσσα της μητέρας πατρίδας. Δεν επιτρέπεται να τους θυμόμαστε μόνο στις εθνικές επετείους, όταν η λέξη ελληνισμός βρίσκεται στα χείλη όλων μας. Δεν επιτρέπεται η λέξη ελληνισμός να μένει κενή από ουσιαστικό περιεχόμενο, μια αφηρημένη έννοια στα βιβλία της ιστορίας. Για να συμβεί αυτό, πρέπει το κομμάτι του απόδημου ελληνισμού που έχει εκλογικά δικαιώματα να επιστρέψει συμβολικά στην πατρίδα μέσω της δυνατότητας να εξασκεί το δικαίωμα ψήφου. Καλώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους να κάνουμε σήμερα το χρέος μας ως βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του έθνους και ως υπηρέτες του δημοκρατικού πολιτεύματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κύριος Παύλος Χριστίδης.